Βίσαν υπογονείο, ένα χωριό λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους. Υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι. Ένα χωριό πανέμορφο, σε πολύ αμφιθεατρική θέση, τουλάχιστον όπως το είδαμε όταν πρώτα πήγαμε, και όπου φιλοξενεί λίγο πιο έξω από το χωριό, περίπου στο ένα χιλιόμετρο, μία πανάρχια μονή. Κατευθυνόμαστε λοιπόν προς τα εκεί και θα ήθελα να σας πω πως είναι η μονή της ζωοδόχου πηγής ή αλλιώς Αβέλ. Η μονή λοιπόν είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, τα τεράστια δέντρα που στέκουν γύρω της φαίνεται σαν να τις κάνουν παρέα όλες εκείνες τις έρημες ημέρες και νύχτες που επικρατούν γενικά στην επαρχία του υπογονείου. Συνάμα τις κάνουν και σκιά τις άσχημες ημέρες του καλοκαιριού. Βέβαια, η σκιά τους δίνεται απλόχερα και σε όποιον επισκέπτη θελήσει να πάει και να δει από κοντά τη μονή. Η μονή λοιπόν λέγεται ότι κατασκευάστηκε από κάποιον μεγάλο γεωκτήμονα, ο οποίος και τη χρηματοδότησε με το όνομα Αβέλης. Ίσως από εκεί να πήρε και το όνομά της. Χτισμένη από πέτρα, χαρακτηριστικό των υπηρωτών πετράδων, οι οποίοι ήταν και οι μοναδικοί στο είδος και βέβαια μετανάστευσαν και προς τα έξω. Οι τοιχογραφίες της μονής είναι σε άριστη κατάσταση. Οι εικόνες βέβαια δεν είναι γνήσιες, γιατί σε αυτό φρόντισαν κάποιοι καλοί, κακοί, πώς να το πω, ιερόσιλοι και τη λαϊλάτισαν πριν από μερικά χρόνια. Η μονή βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και θα έλεγα αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που την προσέχουν. Εδώ λοιπόν θα συναντηθούμε με τον κύριο Γκότση Δημήτρη, ο οποίος είναι επίτροπος της ενορίας του Αγίου Νικολάου της Βίσανης και θα μας πει κάποια λόγια για την ιστορία της μονής. Σίγουρα θα τα ξέρει πιο καλύτερα από εμάς όσα βιβλία και αν έχουμε διαβάσει, αφού πραγματικά όπως τον είδαμε είχε πάρα πολύ μεγάλο μεράκι και μιλούσε με μεγάλο σεβασμό για αυτό το θρησκευτικό μνημείο που υπάρχει στην περιοχή. Τον ήχο λοιπόν του βίντεο δεν θέλησα να τον παρεμβάλλω με κάποιο άλλο μηχάνημα και άφησα να ακούγεται όπως ακριβώς ακούγαμε και οι ίδιοι μέσα στη μονή, με τον αντίλαλο που έκαναν τα βαριά μεγάλα πέτρινα ντουβάρια που πραγματικά μας δρόσιζαν και ας ήταν Αύγουστος μήνας. Παρακολουθήστε το. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο χωριό της Βίσανης υπογονείου και είμαστε μέσα στη μονή της ζωοδόχου πηγής Αβέλ, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά μνημεία, θα έλεγα, του Δήμου υπογονείου. Θα μας πει και θα μας ενημερώσει για κάποια θέματα της μονής, για το πότε χτίστηκε και κάποια άλλα θέματα, ο κύριος Δημήτρης Γκότσης, επίτροπος της ενορίας εδώ του Αγίου Νικολάου της Βίσανης, και πιστεύω θα είναι κατατοπιστικά. Ακούστε, κύριε Γκότση, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας να μας δείξετε αυτή τη μονή εδώ που πολλοί την ακούν αλλά δεν έχουν δει και μέσα. Γιατί λίγοι έρχονται σε κάποιες παρακλήσεις, σε κάποιες λειτουργίες, πολλοί θα ήθελαν να τη δουν. Αυτή η μονή τι χρονολογία είναι? Έχει χτιστεί από το 1771 και έχει αγιογραφηθεί από τον Μιχαήλ και Κωνσταντίνο αδέρφια Εχιονιάδων Κονίτσης. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν πανελλαδικά άλλες 5 αδερφές μονές που έχουν αγιογραφηθεί από τους ίδιους αγιογράφους. Mm. Μόνο σε αυτή τη μονή αναγράφει τη χρονολογία και οι αγιογράφοι, οι ζωγράφοι που έχουν αγιογραφήσει
τα μοναστήρια αυτά. Στην αρχική του μορφή αυτή η μονή ήταν από μοναχές. Μετά από μερικά χρόνια φύγανε και αντικαταστάθηκαν από μοναχούς γύρω στους 20-25. Και από ό,τι ξέρω ότι ο επιστάτης της μονής εδώ πέρα, ονόματι Λιάκος, έφυγε περίπου, θα είναι λίγο ανακριβής ο χρόνος, κατά το 1935 και μέσα. Είναι ένα από τα ωραιότερα μνημεία που υπάρχουν, όπως είπατε, στην επαρχία του Αγωνίου. Είναι το καμάρι μας. Το λειτουργούμε 2 και 3 φορές το χρόνο. Μετά, αύριο στις 14 παραμονή θα έχουμε μέγα σπερινό. Λοιπόν, μετά από λίγο που θα έχετε και παράκληση, έτσι. Θα έχουμε παράκληση στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο χωριό πάντα. Εδώ θα έχουμε μέγα σπερινό. Και παλιά εδώ γινόταν μεγάλο πανηγύρι, όπως τη ζωοδοχοποιής την εβδομάδα της διακίνησής. Και οι μοναχοί εδώ καταγίνονταν με ζώα, πάρα πολλά ζώα, με μελισσοκομεία. Ό,τι είχε σχέση δηλαδή το σημερινό πρωτογενή τομέα για να συντηρηθούν. Είτε αυτό με την κτηνοτροφία, η γεωργία, για να συντηρηθούν όλα να μεγείς. Έτσι. Δεν υπήρχαν κάποιες απολαύες από κάποιους άλλους. Όχι. Χρηματικά, εκπαιδευτικές επιμορφή. Τώρα τελευταία αυτή η μονή έχει μπει σε ένα πρόγραμμα της περιφέρειας, το οποίο από ό,τι ξέρω και έχουν καθαριστεί οι αγιογραφίες, ναι, και έχει αρμολογηθεί και ο χώρος και η στέγη και αυτά. Ναι. Παλιά είναι το μοναδικό κελί που έχει μείνει έξω. Λοιπόν, εγώ το πρόλαβα. Ναι. Δεν πρόλαβα μοναχούς γιατί γεννήθηκα μετά. Αλλά όλοι οι κόχοι του περιβάλλοντος χώρου της μονής ήταν γεμάτο κελιά. Ναι. Και γι' αυτό θα δείτε, βλέπετε την αμπάρα εκεί πέρα. Ναι. Η μοναχή υπήρχε κατά κόμμα από εδώ και από μέσα από τη μονή βγαίνανε στα κελιά. Γι' αυτό και βλέπετε την αμπάρα εδώ. Ναι. Οι μοναχοί πότε σταμάτησαν εδώ, πότε εγκατέλειψαν μόνο τη μονή, πότε η μονή έμεινε μόνη της, απροστάτευτη και παράδοση στο χωριό. Όπως σας είπα, κατά το 1935 έφυγε ο επιστάτης της μονής που ήταν εδώ πέρα. Συν τον χρόνο, αρχικά που ήταν οι μοναχοί 20-25 πως ήταν, σταδιακά λιγοστέλαμε και έμεινε ο τελευταίος, όπως σας είπα, ο Ματιλιάνος, κατά το 1935. 35-36. Ο Δήμος Περιφέρειας θα βοηθάνε στη συντήρηση των τοιχογραφιών, σε οτιδήποτε άλλα έξω να έχει η μονή, είναι πρόθυμη, είναι διαθέσιμη, δημιουργούν πρόβλημα, η Μητρόπολη βοηθάει. Επειδή εγώ είμαι καινούργιος επίτροπος, ναι, τώρα, ειλικρινά σας λέω, δεν γνωρίζω. Ναι. Για την ώρα, όπως σας είπα, έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ της περιφέρειας, ναι, και από ό,τι ξέρουμε διατεθεί ένα πολύ σοβαστό κεφάλαιο για την συντήρηση της μονής. Και ευτυχώς που έγινε αυτό. Γνωρίζω προσωπικά και από τον κύριο Καχρημάνο ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα θρησκευτικά μνημεία. Το γνωρίζω. Και ο Καψάρης ο Κώστας, ο Δήμαρχος του Κογονίου και αυτός το ίδιο, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, έχει ευαισθησία μεγάλη και προσπαθεί και θέλει να γίνει μια ανάδειξη όλων αυτών των μνημείων. Γιατί το Πογόνι πλέον ψάχνει έναν εναλλακτικό τρόπο τουρισμού και ο θρησκευτικός τουρισμός, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, είναι ένας από τους καλύτερους και τους προσδοφόρους περιπτώσεις. Έτσι, γιατί πλέον το Πογόνι έχει ρημαχθεί από τα υπόλοιπα. Εδώ είχατε περιπτώσεις κλοπών στη Μονή παλιότερα ή και τώρα, γιατί αυτές τις μέρες στο Πογόνι ακούμε κάθε 3 και 5 κλέβουν και από ένα εξοπλίσιο. Έχει γίνει της μόδας πλέον τα εξοπλίσια να κλέβονται, να παίρνουν τις εικόνες. Εγώ ήμουν 40 χρόνια στο εξωτερικό και τον καιρό που ήμουν εκεί είχα ακούσει ότι είχε κλαπεί το μοναστήρι. Ναι. Δεν είχαν αφήσει τίποτα. Ναι. Αλλά προς προφύλαξη αυτών των εικόνων, των κειμελίων αυτών, τις μεταφέραμε σε άλλο χώρο. Σε ασφαλή χώρο. Σε ασφαλή χώρο. Οπότε εδώ υπάρχουν αντίγραφα, δεν υπάρχουν πλέον τα αυθεντικά. Μόνο οι τυπογραφίες, μόνο οι τυπογραφίες. Τυπογραφίες μόνο. Ναι. Οπότε δηλαδή, οποιοδήποτε επίδοξος κλέψει οτιδήποτε σκεφτεί κάτι, θα έρθει να πάρει ένα πιστό αντίγραφο το οποίο σε αξίζει 5 ευρώ. Τέλος πάντων. Όσο για τη βοήθεια τώρα του Δήμου, ευχαριστούμε και γνωρίζουμε ότι
και ο κύριος Καχρημάρης, ο κύριος Καρψάρης, έχουν ρίξει μεγάλη βαρύτητα στις μονές που υπάρχουν στην περιφέρεια και στον Δήμο, να το πω. Ευελπιστούμε, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια μας όλοι. Βέβαια. Και οι γηγενείς, και να γίνουμε λίγο, να γυρίσουμε, να γίνουμε τοπικιστές στην παράδοσή μας, στα έθιμά μας, γιατί αυτές είναι οι ρίζες μας και αυτές τις ρίζες πρέπει να τις, όπως τις βρήκαμε από τους προγόνους μας, να τις μεταλαμβαδεύσουμε και στα παιδιά μας, απογόνους μας. Απογόνους μας. Κύριε Δημήτρη, στο σελίδα μας του Σιδάτου Τζουρλάκου έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και κάνει, καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη όλων αυτών των θρησκευτικών περιουσιών. Υπογονείς το γνωρίζουν, το έχουν αγκαλιάσει κατά χιλιάδες επισκέψεων. Ευρύτερα πλέον αναπτυχθήκαμε και σε όλη την Ήπειρο. Γίναμε εμείς λίγο τοπικιστές. Μάλλον πολύ θα έλεγα, αλλά θα πω για να είμαι μετριόφωνο. Γίναμε λίγο τοπικιστές να αναδείξουμε όλα αυτά που υπάρχουν, γιατί το πογόνι μας έχει από κάποιους ξεχαστεί παντελώς. Δεν ξέρω για ποιο σκοπό και για ποιο τη σχέση με αυτό. Λοιπόν, και εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας, έστω με αυτά τα φυσικά μέσα που έχουμε, να προβάλλουμε κάποια στοιχεία περιουσιακά, οτιδήποτε είναι αυτό που αναπτύσσει και ανεβάζει το πογόνι μας. Χάσαμε πολλά. Ήδη έχουμε χάσει πολλά. Πολύ χρόνο. Όχι μόνο από χρόνο, αλλά και από υλικό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά μας που υπάρχει. Και αυτή πρέπει να κρατηθεί και να συντηρηθεί σαν κόρη οφθαλμού. Όλοι μας ας βάλουμε ένα χεράκι και ας μην περιμένουμε πάντα από τις αρχές. Και θα έλεγα ότι η 8η εφορία Βυζαντινών Μνημείων, από ό,τι έχω έρθει εγώ σε επαφή, δείχνει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στήριξη και μελέτες μας λένε να κάνουμε σε βάθος χρόνου, γιατί ξέρετε αυτές τις υποθέσεις είναι και λίγο χρονοβόρες. Δεν είναι. Η γραφειοκρατία. Εντάξει, οπωσδήποτε. Εσείς το λέτε γραφειοκρατία. Ναι. Και θέλουμε να τον κάνουμε αυτό το χώρο πραγματικά όχι θρησκευτικό τουρισμό. Να μην μπλέξουμε το θρησκευτικό τουρισμό. Το πολλατρείας της θρησκείας μας. Έτσι, πράγμα. Γιατί είναι οι ρίζες μας. Είναι η ψυχή μας και εδώ αναποθέτουμε και ψυχή και καρδιά και σώμα και παράδοση και μέλλον και όλα. Και στην εποχή που βρισκόμαστε, κύριε Δημήτρη, αναποθέτουμε και τις πνευματικές ελπίδες μας. Γιατί πλέον δεν έχουμε κάποια να ελπίζουμε. Και ίσως ξαναγυρνάμε πάλι στην θεωρία και στα κείμενα με γραπτά που αφήσαν οι παλιοί πατέρες μας, ότι κάποια εποχή θα φτάσει ο λαός πλέον στο να προσεύχεται στον Θεό, να προσεύχεται σε αυτό που πιστεύει, για να δει κάποιο καλύτερο αύριο, γιατί το αύριο κάποιοι θα το επιτίθονται και θα το μεταστρέφουν καθημερινά. Κύριε Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους του εθελοντισμού που προσπαθούν να δώσουν κάτι σε νεότερες γενιές. Ευχαριστώ για τον χρόνο που καταναλώσατε μαζί μας, γιατί για την ευχαριστώ. Μου και χαρά. Να είστε καλά και να μας ξανάρθετε. Εκείνο που έχω να πω εγώ ότι σαν Βυσσανιώτης, επειδή είμαι όχι αγαπώ, είμαι ερωτευμένος με τον τόπο μου. Τοπικιστής. Ναι. 40 χρόνια έξω μου λείψε αυτός ο τόπος. Μου λείψε. Και τώρα που γύρισα στην Ιθάκη, θέλω να καταθέσω εν σώμα και ψυχή σε αυτό το χώρο και όχι μόνο. Γενικά στο χωριό και για το πογόνι μας. Φίλες και φίλοι, ήταν μία μικρή συζήτηση, μία ενημέρωση, μία κατάθεση πνευματικής ψυχής από τον κύριο Δημήτρη. Επίδοξοι κλέφτες, ληστές, αρχαιοκάπηλοι, των εικόνων και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη θρησκεία μας, για να σας κόψω τη φορά, σας είπα και πριν, όπως είπαμε, η Μονή διαθέτει αντίγραφα εικόνων, όχι τα πιστά των εικόνων, διαθέτει
κάποια ασφάλεια, κάποιο σύστημα ασφάλειας, διαθέτει κάποιους κατοίκους με μεγάλη αγάπη στην περιοχή που αν πέσετε στα χέρια τους ή σας συλλάβουν, πιστεύω δεν θα προλάβει η αστυνομία να σας συλλάβει. Οπότε λοιπόν καλό είναι να περνάτε απ' έξω, να κάνετε το σταυρό σας και τίποτα παραπέρα. Οπότε θα μένει ο χρόνος, θα μείνει και ο χώρος όσοι έχει για τους υπόλοιπους πιστούς που γονίζουν στη στιγμή να έρθουν στη Μονή, να κάνουν το σταυρό τους, να προσευχηθούν, να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στο Θεό ή οπουδήποτε αλλού και να φύγουμε μια αγαλία ψυχής. Απολαύστε το υπόλοιπο αφιέρωμα της Μονής και πραγματικά θα θυμηθείτε τη λέξη «απολαύστε» που είπα. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και Gabriel.